Ξεκινάμε με το πρώτο μας θέμα. Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου διοργάνωσε και φέτος την καθιερωμένη πικετοφορία διαμαρτυρίας έξω από την τουρκική πρεσβεία για να καταδικάσουν την παράνομη ενέργεια διακήρυξης του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου του 1983. Στην εκδήλωση αυτή που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, εκατοντάδες ομογενείς και φοιτητικές οργανώσεις συμμετείχαν και βροντοφώναξαν ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να αγωνίζονται για μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της αρμενικής καθώς και αιγυπτιακής διασποράς Ηνωμένου Βασιλείου. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της ΣΕΚΟ Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Χρήστος Καραολής, ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, κ. Ανδρέας Παπαευρυπίδης, ο Χρήστος Τιούτων, πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ, ο αντιπρόεδρος της ΣΕΚΟ Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Πάμπος Χαραλάμπους, ο εκτελεστικός γραμματέας της ΣΕΚΟ, κ. Ανδρέας Καραολής, η πρόεδρος της ΕΦΕΚ, Ελένη Μπάστα, καθώς και πλήθος φοιτητών και λοιπόν ομογενών. Η κάμερα του Hellenic TV και οι συνεργάτες μας, όπως πάντα, είναι παρόντες στις εκδηλώσεις που αφορούν εθνικά ζητήματα. Θα σας παρουσιάσουμε πλάνα και πολλές συνεντεύξεις από όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από απλούς πρόσφυγες που δίνουν το παρόν σε αυτή την εκδήλωση από το 1974 έως και σήμερα, καθώς και την παράδοση του ψηφίματος της Ομοσπονδίας, το οποίο αναφέρει ότι η Τουρκία πρέπει επιτέλους να αποδεχτεί ότι η Κύπρος πρέπει να είναι ένα κανονικό, σύγχρονο, πραγματικά ανεξάρτητο, κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος και όχι προτεκτοράτο της Τουρκίας. Οι ενέργειες για λύση δύο κρατών πρέπει να σταματήσουν αμέσως από την Τουρκία. Ας παρακολουθήσουμε όσα έγιναν στην διαμαρτυρία και στις σχετικές δηλώσεις. Κοντά μας τον κύριο Χρήστο Καραολή, πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας. Καλησπέρα σας, κύριε Καραολή. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας περιγράψετε τα συναισθήματά σας αρχικά για τη σημερινή ημέρα. Τι σημαίνει η 15η Νοεμβρίου για εσάς? Σήμερα είναι ένα μαύρη επέτειος για ολόκληρον τον κυπριακό λαό και την διάσπορά μας εδώ στην Αγγλία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βρίσκεται ένας μεγάλος ποσοστός της διάσπορας και φοιτητές από την Κύπρο εδώ έξω από την τουρκική πρεσβεία για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι η κατοχή και τα στρατεύματα πρέπει να φύγουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε διχοτόμηση του νησιού. Η μόνη λύση είναι η επανένωση. Ποια η ανταπόκριση της τουρκικής πρεσβείας, ποια η αντιμετώπιση τους ως προς τα αιτήματά σας? Κοιτάξτε, κάθε χρόνο τους στέλνουμε ένα ψήφισμα, κάθε χρόνο δεν μας απαντούν. Δυστυχώς η Τουρκία εδώ στην Αγγλία
νομίζει ότι κυβερνά. Και το τι ζητούμε από την κυβέρνησή μας, τον πρωθυπουργό μας, τον Boris Johnson, είναι να πάρει μια ξεκάθαρη και αυστηρή γραμμή με την Τουρκία. Ότι αυτά που ζητούν από την Κύπρο για διχοτόμηση ή για παρόμοιες δράσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι απαράδεκτα. Και ως Βρετανία πρέπει να υπάρχει κάποια συνέπεια για την Τουρκία. Ναι, μεν είναι φίλος της Αγγλίας, αλλά έχει όρια. Και αυτό πρέπει να πράξει η Βρετανική κυβέρνηση. Πότε θεωρείτε ότι θα έχετε ανταπόκριση από τη Βρετανική κυβέρνηση? Κοίταξε, προσπαθούμε. Αυτή είναι η συνεχιζόμενη προσπάθεια μας. Και πρέπει να σου πω ότι επίστρεψα εψές από την Κύπρο, όπου πήρα μια ομάδα βουλευτών από την διακομματική ομάδα της Βουλής για την Κύπρο. Ήταν 10 βουλευτές. Είδαν τον Υπουργό Εξωτερικών, την Πρόεδρο της Βουλής και άλλους. Είδαν, πήγα στη Δερίνια να δουν την Περίκλη στην πόλη της Αμόχωσης του από μακριά. Τους πήραμε στην πράσινη γραμμή να δουν ήδη με τα δικά τους τα μάτια τι σημαίνει η κατοχή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα εμείς ως Ομοσπονδία, ως Ομογένεια, θα δώσουμε έναν δυνατό πόλεμο και προσπάθεια για να πείσουμε τη Βρετανική κυβέρνηση. Θα θέλαμε να μας μεταφέρετε την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Μας δώσατε προηγουμένως ορισμένες πληροφορίες, όμως θα θέλαμε να μάθουμε και πώς αντιδρά ο λαός της Κύπρου, πώς σας αντιμετωπίζει. Όσον αφορά το Κυπριακό, εννοείς? Ακριβώς. Πήραμε πολλά ξεκάθαρα μηνύματα, πρέπει να πω, και από πολιτικούς τους οποίους μιλήσαμε, αλλά και από απλούς ανθρώπους. Το Κυπριακό είναι ένα ζωντανό θέμα στην Κύπρο και πολλοί νιώθουν ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί. Ποια η διαφορά της φετινής χρονιάς από τις προηγούμενες? Εδώ εννοείς την εκδήλωση απόψη. Πέρσι δυστυχώς δεν μπορούσαμε να παρευρεθούμε λόγω της πανδημίας. Άρα απόψε είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα νούμερα των ατόμων που ήρθαν. Επειδή είναι προπαντός με το τι προσπαθεί να κάνει η Τουρκία τώρα, αρκετά σημαντικά να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον τουρκικό πρέσβη εδώ, ότι αυτά δεν θα δεχτούν ποτέ. Συνεπώς, η συμμετοχή στη διαμαρτυρία θεωρείτε ότι είναι αισθητά αυξημένη? Είναι περίπου, πρέπει να πω, περίπου το ίδιο νούμερων ατόμων. Θα δούμε, μόλις ξεκινήσαμε και ξέρεις τους Κυπραίους, δεν θα έρθουν όλοι στην ώρα τους, άρα περιμένουμε και άλλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Έξω πατήρας από την Κύπρο! Έξω πατήρας από την Κύπρο! Λαός ενωμένος! Ποτέ νικημένος! Λαός ενωμένος! Ποτέ νικημένος! Κύπρος ενωμένη, ανεξαρτητή! Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΠΟΜΑΚ, τον κύριο Ανδρέα Παπαευρυπίδη. Καλησπέρα, κύριε Παπαευρυπίδη. Θα θέλαμε να σου πείτε δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα. Είναι συμβολική ημέρα. Είναι η θλιβερή επέτειος της ανακήρυξης του ψευδοκράτους το 1983 και γίνεται ακόμα περισσότερο επίκαιρη και πολύ σημαντική η σημερινή μας διαμαρτυρία απ' έξω από την τουρκική πρεσβεία. Διότι οι Τούρκοι τελευταία κινούνται για δύο κράτη, τα οποία δεν θα ανεχθούμε καμία φορά ως λύση στο Κυπριακό. Καμία. Σε καμία περίπτωση. Ποια είναι τα βήματά σας ως προς αυτή την κατεύθυνση? Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό? Απευθυνόμαστε φυσικά εδώ στην πολιτική σύνα αυτού του τόπου, τη Βουλή, ακόμα και στη Βουλή των Λόρδων, όπου υπάρχει, διότι είναι και πολύ σημαντική αυτή η χώρα, πάντα εμπλεκόμενη με τον Κυπριακό από τη δημιουργία του προβλήματός μας.
Ως Παγκόσμια Ομοσπονδία συντονίζουμε με όλες τις ομοσπονδίες σε όλες τις υπήρους που εκπροσωπούμαστε για να κάνουμε συντονισμένη τη δουλειά, ο καθένας στον τόπο που ζει, με διαφορετικούς πάντα τρόπους, διότι υπάρχουν και διορυθμίες στην κάθε χώρα, το σύστημα το πολιτικό, αλλά όλοι είμαστε στρατημένοι στον αγώνα. Δεν πρόκειται να υποκύψουμε ποτέ. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και αυτοί απέναντι να το καταλάβουν και να το δώσουν και στη χώρα τους, να το καταλάβει και ο Ερντογάν και όλοι που τον περιστοιχίζουν, ότι ο αγώνας θα συνεχίζει, δεν θα δεχθούμε αυτή την κατάσταση. Θεωρείτε πως η επιμονή αυτή είναι αρκετή? Σίγουρα είναι επιμονή, διότι άμα παραδοθείς, εντάξει, ό,τι έχουν πάρει θα το νομιμοποιήσουν, αλλά θα είμαστε συνέχεια εδώ μέχρι να επανενώσουμε τον τόπο μας. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτόν τον αγώνα. Χαίρομαι που είναι εδώ η νεολαία και συνεχίζει αυτόν τον αγώνα και ότι εμείς μεγαλώνουμε, ζούμε το πρόβλημα από μικρή, έχουμε μεγαλώσει, φτάσαμε σε μια ηλικία, αλλά ορίστε υπάρχει η συνέχεια και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Πώς σκοπεύετε να υποστηρίξετε τους νέους προς αυτή την κατεύθυνση? Σε όλα. Επειδή έχω αναμειχθεί στο κίνημα των νέων, της νεολαίας, από την ίδρυσή του, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία και πάντα έτσι νιώθω μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση, διότι αναμειχθήκα από την αρχή και τους καμαρώνω σήμερα ότι τους βλέπω έτσι οργανωμένους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Τιούτον, πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ. Hello, Christos. Could you please tell us a few words about this day? Today we're here to condemn and remember the tragic and illegal UDI by the occupation regime in Cyprus. Our message is clear that as British Cypriots and on behalf of ΝΕΠΟΜΑΚ, as young overseas Cypriots, we will never forget the injustices and the crimes committed against Cyprus. And this day is a stark reminder of exactly what we're fighting for. The UDI was quite simply an act towards partitioning Cyprus, and Turkey's long-term aim is to partition Cyprus, and that's why today is so important that we come here and say we want a free and united Cyprus, we want reunification for our island, and we want Cyprus and its people to live and prosper together. You're here every year, but what are the next steps that you think that have to be made? I think we just have to keep driving home the message that what we want is a free and united Cyprus. We want the UN resolutions, so international law, to be implemented. We want to see a bi-zonal, bi-communal federation in line with UN Security Council resolutions, and we'll keep saying over and over again that we will never accept a partitioned island or a divided island. We want Cyprus to be reunified, and we will never give up until that's happened. Do older generations support you on that? Yeah, young people, myself and others, young diaspora Cypriots who were born after the invasion, who were born overseas, not on the island, who were born even after the UDI, we still believe in fighting for justice for Cyprus. We'll never give up that struggle until we do see a reunified island and the end of Turkey's occupation. And I think you can see here tonight that there's plenty of young people, young diaspora Cypriots, who want to make their message and show their support for a free, united Cyprus, and they want to make their message heard loud and clear.
Christos, could you please give us one last message to us and Hellenic TV about this day? I think it's so important that we just continue our struggle for a free United Cyprus. I think it's incumbent on every single person in our community here in the UK and across the world to really do everything they can, whether that's turning up to a protest or writing to their MP about the Cyprus issue, or just kind of speaking about it and raising awareness in the general community, because I think it's vital. If the Cyprus issue will stay relevant as long as we still keep talking about it and fighting for it. Thank you so much, Christos. Thank you. Είμαστε έξω από την τουρκική πρεσβεία εδώ στο Λονδίνο για την διαμαρτυρία της 15ης Νοεμβρίου που συμβαίνει κάθε χρόνο, μια ημερομηνία η οποία γράφτηκε με μελανά γράμματα στη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και έχουμε κοντά μας τον κύριο Μαύρου, πρόεδρο της Φαμαγκούστα Κύπρου, τη Σύνδεσμου Αμοχώστου του. Καλησπέρα, κύριε Μαύρου. Θα θέλαμε να μας πείτε τα συναισθήματά σας για τη σημερινή ημέρα. Όπως βλέπετε και εσείς ίδια, υπάρχουν εδώ πάρα πολλοί. Αυτή η μεγαλειώδης διαδήλωση, διαμαρτυρία, είναι εναντίον του UTI που η τουρκική πλευρά έχει ανακηρύξει σαν σήμερα, ότι τάχα είναι ανεξάρτητο κράτος. Διαμαρτυρόμαστε για αυτήν τους την ενέργεια, την παράνομη ενέργεια. Ποτέ μας δεν θα το δεχτούμε αυτόν, και διαμαρτυρόμαστε με τον πιο δυναμικό τρόπο που μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, ταυτόχρονα διαμαρτυρόμαστε για τα τελευταία κακόβουλα σχέδια των Τούρκων εναντίον της Αμοχώστου και των παράνομων επικισμών της Αμοχώστου από Τούρκους επίκους. Και θα είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή να πολεμάμε για την Κύπρο, για τους πρόσφυγες, για να επιστρέψουμε πίσω στα σπίτια και στις περιουσίες μας. Κύριε Μαύρου, δίνετε το παρόν κάθε χρόνο, ίδια μέρα, εδώ έξω από την τουρκική πρεσβεία. Θα θέλαμε να μας πείτε αν υπάρχει για το 2021 διαφορά συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές. Πραγματικά έχει μεγάλη διαφορά, όπως βλέπετε και εσείς, με τη δυναμικότητα της νεολαίας, είναι αυτό το σημαντικό εδώ. Και ελπίζουμε να μην έχουμε ξανά έτσι τέτοια ημέρα, αλλά όποτε κάνουμε διαμαρτυρία, καλούμε την νεολαία να έρχεται να υποστηρίζει την Κύπρο και να αγωνίζεται για τον πόθο αυτό που έχουμε, να διώξουμε τα τουρκικά στρατεύματα από την Κύπρο, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες πίσω στα σπίτια τους, να επιστρέψουμε πίσω οι πρόσφυγες της Αμοχώστου και να διώξουμε τον Τούρκων εισβολέα. Αυτός είναι ο πόθος μας και αυτόν τον αγώνα κάνουμε εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Μαύρου, έχει επηρεάσει το Brexit την στάση της Βρετανικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το κέριο ζήτημα για την Κύπρο? Δυστυχώς την έχει επηρεάσει αρνητικά, όπως όλοι μας βλέπουμε. Από τη μια πλευρά έχουμε τους Άγγλους που λένε ότι μας υποστηρίζουν, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζουν και τις τουρκικές θέσεις. Έτσι έχουμε έναν... κάτι το παράξενο συμβαίνει εδώ, διότι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί δεν είναι καθαρά υπέρ των θέσεων μας. Το είδαμε και πολύ πρόσφατα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, όπου στάθηκαν, εντάξει λένε ότι ήταν οι ουδέτεροι, αλλά στην πραγματικότητα είναι υπέρ των τουρκικών θέσεων. Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς με το να βλέπουμε τους Άγγλους βουλευτές, τους Βρετανούς βουλευτές, με συναντήσεις, με διαμαρτυρίες όπως αυτήν, με το να οργανώνουμε events
στη Βουλή, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, με σκοπό να προωθήσουμε τις θέσεις τις δικές μας, να προωθήσουμε ψηφίσματα για την αμόχωση των αλλά και για την Κύπρο και την κατεχόμενη, ειδικά την κατεχόμενη Κύπρο, και να βάλουμε όσο δυνατόν παραπάνω επιρροή στο λόμπι που κάνουμε γι' αυτό για την Κύπρο. Έτσι, αυτή είναι η στόχη μας και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε μια μέρα. Εμείς δεν παρετούμε τα όπλα, δεν σταματούμε, δεν κατεβάζουμε τη σημαία την οποία έχουμε πολύ ψηλά υψωμένη για τις θέσεις μας, για τη λευτεριά της Κύπρου, για την επιστροφή των προσφύγων. Είστε αισιόδοξος, κύριε Μαύρου? Είμαι αισιόδοξος, διότι από τη στιγμή που έχουμε έτσι κόσμο και έτσι νεολαία, είμαι αισιόδοξος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να δώσουμε και στους αμοχωσιανούς στην Κύπρο, τους πρόσφυγες στην Κύπρο και όλη την Κύπρο, ότι εφόσον έχουμε έτσι νεολαία που αγωνίζεται, δεν πρέπει να χάνουμε να κατεβάζουμε τα όπλα, να κατεβάζουμε τη σημαία και να παραδεινόμαστε. Θα αγωνιστούμαστε συνεχώς, ώστε να πετύχουμε το σκοπό μας, την επιστροφή και του τελευταίου πρόσφυγα στην κατεχόμενη Κύπρο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και δόξα στους ήρωές μας! Η Κύπρος θα νικήσει, ποτέ δεν θα νικήσει. Η Κύπρος θα νικήσει, ποτέ δεν θα νικήσει. Πέφτει στρόπ! Out of Cyprus! Πέφτει στρόπ! Out of Cyprus! Πέφτει στρόπ! Out of Cyprus! Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ανδρέα Γρηγορίου, γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετανίας. Καλησπέρα, κύριε Γρηγορίου. Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα. Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα μνήμης, μια μέρα που προσπαθούμε να εναντιωθούμε στα τετελεσμένα της ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα χρειάζεται να δείχνουμε την αντίθεσή μας, να αγωνιζόμαστε, ενάντια στη λύθη, στην προσπάθεια του status quo, στην προσπάθεια γίνεται για να αποδεχτούμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα και να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Βλέπουμε ότι η παρουσία της νεολαίας είναι ιδιαίτερα αισθητή, είναι πάρα πολύ δυναμική απέναντι στα αιτήματά τους. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Είναι θετικό το ότι υπάρχει νεολαία. Έχει να κάνει ιδιαίτερα με το φοιτητό κόσμο που βρίσκεται στη Βρετανία. Το κομμάτι στο οποίο προσπαθούμε να εργαστούμε ακόμη περισσότερο αφορά την παροικία την ίδια, τον κόσμο της παροικίας, που δυστυχώς όσο μπαίνει σε ηλικία, στο πούμε, η πρώτη γενιά που έχει μεταναστεύσει εδώ, τα παιδιά δεν είναι τόσο εύκολο να ακολουθήσουν. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο χρειαζόμαστε και εμείς ακόμη περισσότερη δουλειά. Πώς θεωρείτε ότι οι παλαιότερες γενιές μπορούν να υποστηρίξουν τις νεότερες? Καταρχάς, μεταφέροντας τις εμπειρίες και σταδιακά ενεργοποιώντας τις νεότερες γενιές μέσα από τους διάφορους συνδέσμους, τις διάφορες ενώσεις και οργανώσεις, οι οποίες αυτοί ήταν ενεργοί, να μεταλαμπαδεύσουν, ας το πούμε, τη δική τους ενέργεια, αλλά και να δώσουν τα ενία. Να δώσουν την ευκαιρία στη νέα γενιά αυτή να ηγηθεί τις διάφορες οργανώσεις, τα διάφορα σωματεία. Μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα από αυτά τα σωματεία και πώς θα μπορούσαν οι νέοι να σας προσεγγίσουν? Είναι το σύνολο σωματείων που είναι μέσα στην Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να τους βρει. Για εμάς προσωπικά, ως ΑΚΕΛ, νομίζω πάλι είναι πολύ εύκολο κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί μας. Θα θέλαμε ένα τελευταίο μήνυμα, κύριε Γρηγορίου, από εσάς για τη σημερινή ημέρα. Το μέλλον της Κύπρου μας δεν είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Αν θέλουμε μια Κύπρο της ειρήνης, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επανενώσουμε την πατρίδα και τον λαό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Έχουμε κοντά μας την Πρόεδρο Φοιτητικής Ένωσης, Ελένη Μπάστα. Ελένη, καλησπέρα. Θα θέλαμε να μας πεις τα συναισθήματά σου για τη σημερινή ημέρα. Τα συναισθήματά μου, όπως και κάθε χρόνο, είναι τα ίδια. Είναι μοιρασμένη η καρδιά μου όταν βλέπω ότι η χώρα μου ακόμα είναι μοιρασμένη στα δύο. Σε αυτή τη δικαίωση θέλουμε να δώσουμε το παρόν μας για ακόμα μια χρονιά. Προσπαθούμε σύσσωμοι μαζί όλοι οι φοιτητές να ακουστούμε και να δώσουμε, να δώσουμε το μήνυμα ότι η νεολαία ακόμα είναι εδώ και προσπαθεί να καταφέρει ό,τι άλλοι δεν καταφέρουν. Ελένη, ήταν αισθητή η παρουσία σας στην σημερινή διαμαρτυρία. Πάρα πολύ ηχηρή, θα λέγαμε. Πέρα από την διαμαρτυρία της σημερινής ημέρας, τι σκοπεύετε εσείς να κάνετε? Σαν νεολαία και σαν νεολαία της Κύπρου θέλουμε να δίνουμε το παρόν μας και να ακουστούμε ότι η νεολαία θα είναι πάντα δίπλα στην Κύπρο και για οτιδήποτε χρειαστούν θα είμαστε δίπλα τους. Έχετε υποστήριξη από άλλες ενώσεις, ενδεχομένως σας υποστηρίζουν? Ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση. Να ευχαριστήσουμε το Federation που για ακόμα μια χρονιά είναι δίπλα μας και στη μαζική σύναξη, αλλά και σε οποιοδήποτε μετέπειτα στάδιο θελήσουμε να κάνουμε. Ελένη, είσαι εδώ κοντά μας στο Hellenic TV, το κανάλι της Ομογένειας, και θα θέλαμε το μήνυμά σου προς τους ομογενείς. Το μήνυμα μου είναι ότι πρέπει να ενωθούμε, να ακουστούμε, για να δούμε μια Κύπρο ελεύθερη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη. Κυρία Ελένη, θα θέλαμε να μας πείτε τα συναισθήματά σας για τη σημερινή μέρα και τη σκέψη σας. Από τον καιρό που ήρθε ο Αττήλας και πήρε την Κύπρο μας το 1974, ποτέ μου δεν έμεινε μία ημέρα να μην ξεχάσω την Κύπρο μας, ιδιαίτερα στο χωριό μου και τους αγνοωμένους μας. Θέλουμε να μας ελευθερώσουν την Κύπρο μας για να πάμε όλοι στα σπίτια μας και να βρεθούν και οι αγνοωμένοι μας και να είμαστε αγαπημένοι όπως είμαστε πριν το 1974 με τους Τουρκοκύπριους. Κυρία Ελένη, κρατάτε στα χέρια σας τις φωτογραφίες των αγνοωμένων, ναι, οι οποίες είναι ένα σαφώς πάρα πολύ ηχηρό μήνυμα. Είναι όλοι οι αγνοωμένοι αυτοί είναι του Αγίου Αμβροσίου της Κερίνιας. Βλέπουμε, κυρία Ελένη, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι, ναι, οι οποίοι με δυναμισμό και σθένος φωνάζουν για τα αιτήματα, είναι εδώ στη διαμαρτυρία. Ποιες είναι οι σκέψεις σας γι' αυτό, πώς βλέπετε την κίνηση αυτή των νέων, τη συμμετοχή τους? Εγώ είναι η πρώτη φορά που είδα τόσους πολλούς νέους που διαμαρτύρονται και τους συγχαίρω και τους εύχομαι ό,τι ποθούσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ελένη. Να στην καλά μου. Κύριε Φελά, ο κύριος Λουίς. Είναι η πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίου, το φοιτητό μας. Ναι, οκ. Φοιτητικής Ένωσης, εντάξει. Βρισκόμαστε ακόμα στην διαμαρτυρία, εδώ έξω από την τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Μουσταφά Ρέμ, ο οποίος είναι από το House of Egypt και έχουν έρθει εδώ να υποστηρίξουν την Κύπρο. Mr. Mustafa, a few words about you and why you're here. We are a group of the Egyptian House in London. We are here to support Cyprus.
We are here against the aggression of the Turkish government, against the occupation. We have seen what happened since Makarios until today, and we're very anti what is happening there from the Turkish government. They are going everywhere now, we're trying to occupy lands, trying to oppress people, trying to take the rights of the people, and we are here to support Cyprus and Greece against the Turkish government. So from your part, are there any other steps that you'd like to make so as to support Cyprus? Of course, we travel to Cyprus, we visit Cyprus, and we have a lot of Cyprus friends here, and we work with them in so many aspects, because there is a treaty between Egypt, Greece and Cyprus, and we joined with that, and we work with the Cyprus community here. My friend Carlos is with me all the time, and we have a meeting at the end of the month to see the relationship between Egypt, Cyprus and Greece. We would like one last message, Mr. Wright, about your thoughts and feelings to us, to Hellenic TV, to the only channel of the community here in the UK. So it's really important, your message to us. I am very excited and I'm very proud of the people here. They are so excited and they are for the country. So I am really proud of them. And I say, keep going, don't give up, because if you give up, everything is gone. Keep going with this thing I'm seeing here today. You're definitely going to get your right one day. And we behind you, we support you. A very dynamic message from you. Thank you so much for your support. Thank you, and thanks for my friends here, my friends who came all the way in the cold to and support Cyprus. Egypt and Cyprus in one hand. 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 Thank you. Thank you so much for your support. Thank my you so pleasure. Thank you. My pleasure. Thank you. Thank you. Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος! Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος! Η Κύπρος ανήκει στο λαό της! Η Κύπρος ανήκει στο λαό της! Στην ιστορία, για να σας επαγγράψουν οι αιχνιδομαστασία! Τροπή, τροπή, θα γράψει η ιστορία! Πολλά ακόμα υποσπάσματα θα σας παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.